Άλλος τοποθέτηση. Ναι. Κυρία Τερζοπούλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας καλή χρονιά. Με υγεία σε όλους. Σήμερα είναι μια σπουδαία γιορτή με τις τρεις εξέχουσες προσωπικότητες. Με την ευκαιρία να εκφράσουμε και εμείς μια ευχή. Και εγώ προσωπικά, μια που πρωτοεκλέχθηκα στην τοπική αυτοδιοίκηση από τα 28 μου χρόνια και μέχρι σήμερα γνώρισα καλά τους πολιτικούς χώρους, νομίζω ότι δικαιούμαι να κάνω μια ευχή να λιγοστεύουν σε αυτούς τους χώρους τρεις κατηγορίες ανθρώπων, μια που μιλάμε για τρεις ιεράρχες. Να λιγοστεύουν λοιπόν σε αυτούς τους χώρους τρεις κατηγορίες ανθρώπων, οι κόλακες, οι εθελόδουλοι και οι αυτόκλητοι όμοιροι. Και να επικρατούν αξιοπρεπείς άνθρωποι, αυτοδημιούργητοι, με δύναμη ψυχής και οράματα. Για το θέμα μας τώρα, την ψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού, να πούμε πως αυτή τη φορά επιλέξαμε να μην κάνουμε καμιά ερώτηση, κάναμε πολλές ερωτήσεις κατά την συζήτηση των οικονομικών προϋπολογισμών όλων των προηγούμενων ετών. Σε αρκετές ερωτήσεις δεν παίρναμε σαφείς απαντήσεις. Μετά διαπιστώνουμε αρκετές τροποποιήσεις και θεωρούμε πως για σήμερα δεν θα προσέθεται κάτι χρήσιμο η υποβολή των ερωτήσεων. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσας Δημοτικής Αρχής και αισθανόμαστε την ανάγκη για άλλη μια φορά. Κύριε Πρόεδρε, δεν μου είπατε πόσο χρόνο έχω. Πολλές φορές έχουμε πει πόσο χρόνο έχουμε, αλλά ποτέ δεν τηρείται, οπότε σας άφησα ένα λευκό να τηρήσουμε τους κανονισμούς. Δηλαδή, δεν έχω περίπου. Επτά λεπτά. Είναι λοιπόν ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσης Δημοτικής Αρχής και αισθανόμαστε την ανάγκη για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας και ιδιαίτερα αυτούς των οικονομικών και τους αντιδημάρχους για την εργασία τους. Είναι γνωστό πως ο προϋπολογισμός συνοδεύεται πάντα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο σε προηγούμενη είναι δηλαδή ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, το οποίο σε προηγούμενη συνεδρίαση δεν ψηφίσαμε, δηλώσαμε παρόντες. Θεωρήσαμε ότι είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που αποτελεί μια επανάληψη προηγούμενων τεχνικών προγραμμάτων. Είπαμε ότι εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε συνεχιζόμενα έργα, δεν έχουμε μεγάλα έργα καινοτόμα και εμβληματικά που απαιτούνται στην περιοχή μας, αυτή τη μεταβατική περίοδο που περνάμε. Ήθελα λίγο να σταθούμε στην αναγγελτήσα κατασκευή του γηπέδου στο στρατόπεδο του Καπετάν Φούφα. Μιλούσαμε γι' αυτό από όταν ήμουν σύμβουλος με τον αείμνηστο Δήμαρχο Μαυρομάτη και κατά καιρούς έρχεται στο προσκήνιο αυτό το θέμα, σημαντικό έργο βέβαια. Έγινε αρκετός δώρος. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι από την έκταση του στρατοπέδου αυτού, Καπετάν Φούφα, και συγκεκριμένα από την προσπολιοδόμηση περιοχή που ανήκει στο ΤΕΘΑ, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, δεν αποδίδονται όλα τα στρέμματα στο Δήμο, γιατί τα 83 στρέμματα αποδίδονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εδώ θεωρούμε ότι για να γίνουν κτίρια και για σχολές και φοιτητικές εστίες και γήπεδο θα περάσουν χρόνια και μήπως όταν έχει γίνει αυτό το πράγμα έχει οριμώσει πια η πόλη, κατά την εκτίμησή μας πάντα. Και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε καν μελέτη σκοπιμότητας. Και διερωτόμαστε δε μήπως είναι δυνατόν να συνυπάρξουν και γήπεδο και σχολές και φοιτητική εστία σε εκείνη την έκταση πίσω προς το στρατόπεδο του Καπετάν Φούφα. Γνωρίζουμε και θέλουμε να το σημειώσουμε σήμερα αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη στέγαση της σχολής εργοθεραπείας. Θα έχουμε πρόβλημα επίσης και με τη σχολή λογοθεραπείας, την οποία βέβαια πρέπει να διεκδικήσουμε εφόσον αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και φοιτητική λέσχη στην Πτολεμαΐδα. Έχουμε άμεση λύση ως παράταξη και είναι μία. Το ξέρει και ο κύριος Δήμαρχος. Και μαζί με παράγοντα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όταν τους έγινε η πρόταση, εκφράστηκαν με θετικά σχόλια. Από τότε όμως πέρασε πολύς καιρός και δεν κουνήθηκε το θέμα. Έγινε και σε εμάς αυτή η πρόταση. Κτίριο δηλαδή της πόλης μας να χρησιμεύσει για να λύσει το στεγαστικό της σχολής εργοθεραπείας, για να λύσει την ανάγκη ύπαρξης μεγάλου συνεδριακού χώρου, για να λειτουργεί εστιατόριο, καφετέρια, άνετο πάρκινγκ,
να διατεθούν δωμάτια σε άπορους φοιτητές μας. Υπάρχει αυτό το κτίριο στην Πτολεμαΐδα και μάλιστα με χώρο γύρω του 33 στρέμματα και με δυνατότητα ανέγερσης άλλων επιπλέον 5.500 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ εκεί σήμερα υπάρχουν χτισμένα 3.300 τετραγωνικά μέτρα. Είναι το γνωστό σε όλους μας κτίριο του ξενοδοχείου Πτολεμαίος, που βρίσκεται σε αμφιθεατρική περίβλεπτη θέση, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ποδοσάκιο νοσοκομείο, καθώς επίσης και από τη Σχολή Μεών, και σχηματίζει ένα τρίγωνο υγείας, ένα τρίγωνο σχολών υγείας, σε μια εξέχουσα θέση, που δίνει προοπτική για να διεκδικηθεί να γίνει το Ποδοσάκιο νοσοκομείο πανεπιστημιακό, φέρνοντας όθηση και ανάπτυξη στην περιοχή μας. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, πως η Σχολή Εργοθεραπείας δεν μπορεί να στεγαστεί σε κτίριο που είχε προτείνει η Δημοτική Αρχή να αναγερθεί σε διπλανό οικόπεδο από τη Σχολή Μεών, γιατί απαγορεύεται να γίνει αλλαγή χρήσης του προτινόμενου οικοπαίδου. Και όλα αυτά λοιπόν συλλήφθην πήγανε ως κάμπους στο στρατόπεδο Καπετάν Φούβα, που είναι μακριά και δεν βρίσκεται σε γειτονική συνέχεια και με τον Ποδοσάκιο και με τη Σχολή Μεών. Κρίνουμε ότι θα έπρεπε να ζητήσετε μέχρι σήμερα από την Δίκαιη Μετάβαση και το νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να εξασφαλιστεί κονδύλιο για την αγορά του κτηρίου πρώην ξενοδοχείου Πτολεμαίος, για όλους τους λόγους που σας είπα πριν, να μην τα επαναλαμβάνω. Γιατί η Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις. Πέρα δηλαδή από τις δράσεις που χρηματοδοτεί καθαρή ενέργεια, έξυπνη γεωργική παραγωγή, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο κτλ., χρηματοδοτεί και δράσεις εκπαίδευσης. Υπήρξαν δήμοι, παραδείγματος χάρη ο Δήμος Ελευσίνας, που αγόρασαν κτίρια, εφόσον κρινόταν από τα δημοτικά συμβούλια πως η αγορά τους είναι για την ωφέλεια των πολιτών. Θέλουμε να γνωρίζετε πως αυτό το θέμα της αγοράς του κτιρίου Πτολεμαίος για τη στέγαση των πανεπιστημιακών σχολών και για διεκδίκηση περαιτέρω που θα αποτελέσει και τον αντίποδα στην μείωση των δραστηριοτήτων στον Δήμο μας και στην επαρχία, το στηρίξαμε, το στήριξε η παράταξή μας με εμένα και τον κύριο Μπίγκα ενώπιον του κυρίου Περιφερειάρχη και επίσης και ενώπιον του κυρίου Πρίτανη του Πανεπιστημίου είχαμε σύσκεψη για αυτό το θέμα, η οποία νομίζουμε πως είχε εξελιχθεί θετικά. Είχε παραστεί δε και ένας κύριος μέσα που συνήθως έρχεται στα δημοτικά συμβούλια και το ξέρει. Αυτά μέχρι εδώ για τις σκέψεις που έχουμε, που έχουν μια ξεχωριστή δυναμική για τον τόπο μας. Είπαμε επίσης στην συζήτηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας, που πάει πακέτο με τη σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, πως επί των ημερών σας, επί των ημερών μας, και ενώ εδώ και 3,5 χρόνια γνωρίζατε ότι λιμνάζουν τα νερά στο υπόγειο του κτηρίου που στεγάζεται το μουσείο μας, δεν έγινε τίποτα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και καταστράφηκαν λοιπόν ολοσχερώς προθήκες, πολύ μεγάλης αξίας, λαογραφικό υλικό. Το θέμα αυτό των πλημμυρών στο μουσείο μας, θέλω να πω ότι εμείς η παράταξή μας, με εμένα, το θίξαμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Τρίτου του 2021, ενώπιον του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Και εδώ είναι η μεγάλη μου πίκρα. Διότι δεν ίδρωσε κανενός υπεύθυνο και αρμόδιο ταυτί. Διερωτώμαστε, η τότε αντιδήμαρχος πολιτισμού δεν έχει ευθύνη? Η πρόεδρος του ΚΙΠΑΠ δεν έχει ευθύνη? Μήπως ο κύριος δήμαρχος? Κανείς? Τίποτα? Αυτοί που νοιάζονται για τον πολιτισμό μας, ποια θα είναι η στάση τους? Τι έχουν να πούν για τη χαμένη πολιτισμική μας κληρονομιά? Όλη αυτή η καταστροφή από ποιον και πότε θα αποτιμηθεί? Μπορεί και πώς να αποκατασταθεί? Και διαρωτώμε, σε ποιους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου θα μπορέσει να χωρέσει? Επίσης, ένα σημαντικό θέμα που δεν αντιμετωπίστηκε ακόμη μέχρι σήμερα στους οικονομικούς προϋπολογισμούς μας, είναι το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού. Νομίζω ότι είναι ξεπερασμένος στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, με LED. Και αυτό ταυτόχρονα θα έχει την ωφέλεια να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια να μειωθούν και τα τέλη των δημοτών μας.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι πως τον προϋπολογισμό του Δήμου, η διοίκηση του Δήμου, η Δημοτική Αρχή, αποτυπώνει την πολιτική της. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό δεν το έχω καταλάβει, τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη, τα έσοδα δηλαδή από την καθαριότητα και το φωτισμό, προϋπολογίζονται για το 2023 να είναι τα μισά σχεδόν από αυτά που προϋπολογίζαμε να εισπράξουμε για το 2022 και που τελικά εισπράξαμε κατά το 1/2. Από τη μια δεν εισπράξαμε δηλαδή και από την άλλη τα κατεβάζουμε και στα μισά τα έσοδά μας, αλλά αυτό είναι εις βάρος και της καθαριότητας και του φωτισμού. Και από την άλλη προϋπολογίζουμε τις υπηρεσίες της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού για το 2023 σε 13 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 2022 λέγαμε ότι τα έξοδα είχαν διαμορφωθεί σε 7 εκατομμύρια και οι πληρωμές της 31 12 του 2022 ήταν για 5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα από πού θα καλυφθούν τα έξοδα καθαριότητας και φωτισμού το τέλος του 2023, όταν προϋπολογίζουμε ότι θα είναι τα μισά από αυτά που είχαμε πέρσι, ενώ οι δαπάνες καθαριότητας θα είναι σχεδόν 13 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιες από αυτές που είχαμε πέρσι. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω. Έχετε συμπληρώσει σχεδόν 10 λεπτά. Έχετε 2 λεπτά ακόμα. Ακούσατε. Θα ήθελα να πω επίσης όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για τις επενδύσεις. Το 2022 λέγαμε ότι θα έχουμε 25 εκατομμύρια περίπου ευρώ επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Και βεβαιώθηκαν τελικά μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή από αυτά που υποσχεθήκαμε πως θα πάρουμε, πήραμε το 3,5% μόνο. Άρα και να λέμε πως φέτος θα έχουμε επιχορηγήσεις για επενδύσεις 33,5 εκατομμύρια, αυτό δεν αποτελεί μια εικονική πραγματικότητα. Γιατί αν κρίνουμε από πέρσι, πάλι στο 3,5% θα φτάσουμε. Από το Ταμείο Ανάκαμψης Επίσης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογίσαμε να πάρουμε τα ίδια χρήματα με φέτος, αλλά πήραμε 0 με τα δεδομένα της 31 12 του 2022. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους που προανέφερα και επειδή πιστεύουμε ότι ο πήχης είναι πολύ χαμηλά και έναν πήχη που είναι πολύ χαμηλά εύκολα το περνάει κανείς, και νομίζω ότι επειδή έχουμε χρέος για να ξεβαλτώσουμε, να βάλουμε ψηλά τον πήχη, πράγμα που δεν βλέπουμε, δεν θα ψηφίσουμε τον οικονομικό προϋπολογισμό και θα δηλώσουμε και πάλι παρόντες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.